кефом краде. Θέμα στην Ανατολή, άγγελος αμόμπουλη, πως θα φέρμα προχάβερ, το ύστερ και τα πίστερ. Στην Ανατολή, άγγελος αμόμπουλη, πως θα φέρ' μαυρό χάβερ, το ίσερ και τα πίστερ. Χρόνια τώρα επιδιώκω να κάνω μια εκπομπή για τον ποντιακό ελληνισμό. Η γνωριμία μου με τον κύριο Στέλιο Καζατζίδη μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ξεκινήσουμε με τραγούδια του Πόντου, για τα οποία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, έτσι δεν είναι, κύριε Καζατζίδη? Πρέπει, γιατί είμαι Πόντιος κι εγώ. Δεν σου έχω πει όταν να με βάλεις να μιλήσω. Δεν έχω του Βενιζέλη το μυαλό, ούτε λογοτέχνης είμαι. Πολιτικολογείτε ή μου φαίνεται? Όχι, ακριβώς, όχι. Αλλά να μου λες τι είναι αυτό για να το βάλω στο μυαλό μου, να το μοιραστώ λιγάκι. Βέβαια. Είσαι στα κέφια σας σήμερα, βλέπω. Τραγουδάμε, ρε, εγώ δεν μιλάω πολύ. Μην κάνω σαρδάμ, γιατί αυτοί που λένε πολλά κάνουν και λένε και βλακίες. Τι τραγούδια είναι αυτά, πείτε μας. Αυτός είναι ένας καινούριος δίσκος που κάναμε με αρκετά καλούς έτσι καλλιτέχνες του ποντιακού και του λαϊκού. Είναι ο Χάρη Κλίν, είναι η Πίτσα η Παπαδοπούλου, είναι ο Βαμβακίδης. Να την πούμε τη Λιζέτα την Πόντια, να την πούμε την Καλαμαριώτισσα και η αφεντομτσουνάρα μου. Και ο Στελιανός ο Καζατζίδης. Όλοι έχουμε συμμετοχή, άλλος ένα, άλλος δύο, άλλος δυόμιση. Τα περισσότερα μιλούν για τον πόνο, έτσι δεν είναι? Των ποντίων, για τον ξεριζωμό, για τον αγώνα. Νομίζω ναι. Και νομίζω πως είναι και λίγο σατυρικός. Αυτά τα τραγούδια των δύο, του Βαμβακίδη και του Χαρικλή, νομίζω πως είναι σατυρικά. Εσείς έχετε έντονη την αίσθηση του χιούμορ, Πόντι. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Ναι, γιατί χωρίς χιούμορ δεν υπάρχει ζωή. Και αυτός που δεν κάνει τον άλλον να γελάσει, για μένα είναι κακός άνθρωπος.